Ελπίζω να σας βρίσκει καλά αυτό το βίντεο. Ε, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε μια προσπάθεια να καλύψουμε όλες τις πτυχές του Diablo 4. Το τι είναι το Diablo 4 είναι στην, στην απίστευτη σειρά Diablo Games με ένα απίστευτο lore, με μια απίστευτη ιστορία στην κατηγορία των action RPG games το οποίο θα έχουμε early access τώρα σε δύο μέρες, δύο του μηνός, και στο κανονικό release, το οποίο θα γίνει στις ε, 6 του μήνα. <laughs> λοιπόν, ε, πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουμε να περιμένουμε, τι περιμένουμε να γνωρίσουμε, ποια είναι τα πραγματάκια που υπάρχουν μέσα στο game, ε, με όσο πιο απλά λόγια μπορούμε να τα πούμε. Εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε με τα, βυσι... με τα βασικά. Λοιπόν, ποιε θα είναι οι κλάσεις που θα έχουμε να επιλέξουμε στην αρχή-αρχή φτιάχνοντα έναν χαρακτήρα. Λοιπόν, έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ barbarian, druid, necromancer, rogue και sorcerer. Η επιλογή είναι δική σας. Λοιπόν, ο barbarian είναι ο κλασικός Μιλί ε, του Διάβλο. Ο ντρούιντ έχει να κάνει, μπορείτε να φανταστείτε, καταστάσεις μιλή να, μετα, μετα να μεταμορφώνεται σε αρκούδα, σε ζώα γενικότερα, σε λύκους, ε, να, εκμεταλλεύεται, να εκμεταλλεύεται καταστάσεις, ε, να μπορεί να ελέγχει πράγματα γύρω-γύρω. Είναι ένα φανταστικό κλάσ που νομίζω είναι γνωστός στου περισσότερους από εσάς. Ε, ο Νεκρομάστερ, ο, ο οποίος είναι γενικότερα ο, ο, ο μάστερ όσον αφορά ε, τους Undead και, τα, και το μυαλό μας φέρνει την κατηγορία των Μίνιους, ε, Σκελετούς, ε, Μιλί Σκελετούς, Σκελετων Μέιτζης, Γκόλεμ ε, αλλά και Κέρσις, bone skills, Σάντο skills, Συνδυασμό όλων αυτών. Από εκεί και πέρα έχουμε τον ο οποίο μπορεί άνετα να, να τον έχουμε στην κατηγορία των μιλή, αλλά και των ρέιτ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ε, όσο αφορά την ρογ, ε, λοιπόν, ο ρογ βασίζεται περισσότερο στο mobility, στο να κινείται γρήγορα δηλαδή και να μπορεί να χρησιμοποιεί παγίδες, πράγματα για να μπορεί και να επιβιώσει και να κάνει και πολύ γρήγορο damage ακριβώς εκεί που το χρειάζεται. Λοιπόν, Σόλσερ, νομίζω δεν υπάρχει κάποια άλλη περιγραφή από το να πούμε ότι είναι ο Άρχοντα όσο αφορά τα spells, όλα τις κατηγορίες τα spells και νομίζω μπορούμε να βάλουμε εδώ μια τελεία όσο αφορά τα classes. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πηγαίνουμε λίγο σε μια κατηγορία η οποία σηκώνει λίγο συζήτηση. Έχουμε πει αρκετά πράγματα και έχω παρουσιάσει και το δικό μου αρχικό build στην, σε ένα, στο το προηγούμενο βίντεο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε την κατηγορία που λέει «Φτιάξε το build σου». Και δεν είναι απαραίτητο ότι χρειάζεστε το συγκεκριμένο site για να το φτιάξετε. Χρειάζεται theory crafting. Φυσικά, αν κάποιο ενδιαφέρεται και δεν θέλει να μπει στην χαρά τη δημιουργία, δεν θέλει να μπλέξει με όλη αυτή τη διαδικασία, να είστε σίγουροι ότι θα υπάρχουν άπειρα builds για όλε τι classes, αν θέλετε να επιλέξετε κάποιο από αυτά. Ε, Παρ' όλα αυτά, το game ξεκινάει, ξεκινάει με το βασικό skill το οποίο ε, καλούμαστε να διαλέξουμε στην αρχή το οποίο μας βοηθάει στο να έχουμε το βασικό μας resources που χρησιμοποιούμε για το επόμενο skill βάζοντας μερικά ποντάκια για να κατεβούμε εδώ κάτω για να επιλέξουμε το αμέσω επόμενο από τα τέσσερα που έχουμε σαν επιλογή, ανάλογο στον build που ακολουθείτε. Λοιπόν, βάζοντα ποντάκια και δυναμώνοντα το συγκεκριμένο που θέλουμε, συνεχίζει αυτή η γραμμή και ανοίγει. Σα τα λέω όσο πιο περιληπτικά μπορώ. Λοιπόν, και εδώ λοιπόν, συνεχίζουμε προ τα κάτω με τον απότερο σκοπό να φτάσουμε μέχρι το τέλο. Λοιπόν, που, που έχουμε μια κατηγορία από Ultimate Skills, έχουμε Έχουμε αμυντικά σχεδόν σε όλα τα κλάσει αυτά που σας λέω. Λοιπόν, έχουμε ε, φυσικά αρκετά επιθετικά και αναλόγω με το κλάσει μετά διαλέγουμε. Υπάρχουν κέρσει, υπάρχουν ground control, δηλαδή έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε λίγο την κατάσταση του fight που βρίσκεστε. Και από εκεί και πέρα, όσο αφορά το, το gear, καλούμαστε σε μία σε ένα game το οποίο είναι καθαρά farming game και το βασίζεται καθαρά στα items, να διαλέξουμε ποιο είναι το καλύτερο για μας, καταστάσεις τις οποίες θα τις δούμε λίγο αργότερα σε αυτό εδώ το βίντεο, όσο αφορά τα legendary και όλα ακριβώς όσο αφορά ε, τα items. Λοιπόν... Γυρνάμε λοιπόν εδώ και για να συνεχίσουμε λίγο για τα builds ούτως ή άλλως είναι μια κατάσταση η οποία ε, θα τα, θα τα δούμε λίγο και στο δρόμο να έχετε λίγο μια πρώτη ιδέα θα δούμε λίγο αργότερα και το παραγκόν στο Diablo 4 πάμε στο, στην επόμενη κατηγορία το οποίο λέγεται campaign. Το campaign είναι το βασικό, το, η βασική ιστορία που έχει το game. Ε, σε ένα game το οποίο πρα, πραγματικά είναι, ε, ε, η ιστορία αξίζει να κάτσεις να τη δεις, ε, σίγουρα μία φορά. <laughs> ε, στο campaign λοιπόν που σύμφωνα με πληροφορίες που, που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 15 με 20 ώρες αν κάποιος πει ότι θα κάτσω να κάνω αποκλειστικά αυτό και δεν θα ασχοληθώ με όλα τα υπόλοιπα τα, τα πολλά πολλά που έχουμε να συναντήσουμε στο δρόμο μας ε, το campaign το οποίο θα το ακολουθήσουμε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο όπως και να έχει το θέμα δηλαδή μπορούμε ας πούμε, να φάμε τον χρόνο μας στο να ψάξουμε όλη την περιοχή και τα που είναι πέντε στον αριθμό αν δεν κάνω λάθος ε, δηλαδή να ψάξουμε τα side quests που υπάρχουν όλα γενικότερα τα οποία θα τα δούμε κατηγορίες κατηγορίες όλα στη διάρκεια ή να αφοσιωθούμε στο campaign. Λοιπόν το campaign ξαναλέω είναι γύρω στις 15 με 20 ώρες μας βοηθάει στο να ξεκλειδωθούν διάφορα πραγματάκια όπως ένα από αυτά είναι και τα match, ε, και συνεχίζουμε να δούμε μία κατηγορία η οποία λέγεται dungeons αλλά και τα Nightmare Dungeons. Υπάρχουν Dungeons τα οποία είναι 120 στον αριθμό και από αυτά, τα, και από αυτά όλα τα Dungeons που κάνουμε τα οποία μπορείτε να φανταστείτε ότι είναι γύρω στα αναλόγω στον χρόνο και το class που μπορεί να εξοδέψει ο καθένας. Το κάθε dungeon έχει, τα, έχει το δικό του mechanic μέσα, Όπω α πούμε, βρε δύο κλειδάκια και βάλτα στι πέτρε επάνω για να ξεκλειδώσει πέτρα για τον boss, ή σκότωσε όλα τα μομπάκια, ή μάζεψε κάποια συγκεκριμένα items, και ουσιαστικά φτάνουμε στο τελικό τον boss, παίρνον, παίρνοντα το δρόμο XP, items και τα legendary aspects, τα οποία θα δούμε παρακάτω τι ακριβώ είναι που το κάθε dungeon έχει το δικό του legendary aspect, κλειδωμένο επάνω του. Την πρώτη φορά που θα το κάνουμε. Προχωρώντας στο game, θα έχουμε τη δυνατότητα ε, χρησιμοποιώντας το craft αλλά κυρίως και τα drops. Ε, τα συγκεκριμένα dungeons να τα κάνουμε στην ε, nightmare την μορφή τους δηλαδή ε, να γίνουν ακόμα πιο δύσκολα. Ε, που τα nightmare dungeons ξεκινάνε από το επίπεδο 1 και φτάνουν μέχρι και το επίπεδο 100. Ξεκινάμε λοιπόν από το επίπεδο 1, σε Nightmare Dungeons. Στην προσπάθειά μα να προχωρήσουμε μαζί με, το, με αυτά τα πραγματάκια που φοράμε στο να γίνουμε πιο δυνατοί και να καταφέρουμε να το φτάσουμε μέχρι και το 100. Εντάξει. Όσο, αυτό όσο αφορά τα Dungeons. Ε... λοιπόν. Συνεχίζουμε με το, με το Open World τον μεγάλο του χάρτη που, που, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε που πραγματικά το παιχνίδι οι πρώτε εικόνε είναι ότι όσο αφορά το open world είναι αρκετά μεγάλο στο open world πάνω λοιπόν ε, θα πάμε να αντιμετωπίσουμε όσο αφορά το, ε, το Game όλα αυτά θα δούμε και όλες τις κατηγορίες που υπάρχουν στο Open World ούτως ή άλλως σε αυτό εδώ το βίντεο. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν το Hell Tide. Είναι μια κατηγορία events, γιατί στο Open World υπάρχουν events ανά τον κόσμο. Που θα δούμε λίγο αργότερα τι ακριβώ είναι. Αλλά υπάρχει και το Hell σαν σαν Event, το οποίο φανταστείτε περιοχέ οι οποίε είναι καταραμένε, που ξαφνικά εμφανίζονται πάνω στο, στο χάρτη. Και καλούμαστε εκεί να, να πάμε να αντιμετωπίσουμε τέρατα ω γνωστό ε, παίρνοντα συγκεκριμένε αμοιβέ. Λοιπόν, ε, και αυτό είναι όλο. Από εκεί και πέρα, στο Open World υπάρχουν τα Strongholds, τα οποία είναι τρία σε κάθε περιοχή. Βάλτε τώρα ε, ότι σύνολο του παιχνίδι έχει πέντε μεγάλες περιοχέ. Λοιπόν, τα Strongholds τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε μόνο μία φορά. Ε, τα οποία έχουν και τη δική τους ιστορία κλειδωμένη από πίσω είναι φανταστικά τα mechanics, τα stronghold, τουλάχιστον αυτό που μπόρεσα να δω εγώ, ε, στις Beta. Και για μένα θα έπρεπε να υπήρχε και μια επιλογή να μπορεί κάποιο να τα κάνει reset αν θέλει. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει σαν δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Πάμε στα fields of hated που έχουμε αφιερώσει και ένα ολόκληρο βίντεο όσον αφορά το pvp του Diablo 4 που οι πρώτες εικόνες που έχουμε από, από το game είναι ότι δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλα τα maps, υπάρχουν νομίζω δύο περιοχές ή τρεις περιοχές συνολικά fields of hatred σε όλο το open world. Ε, το pvp του Diablo 4 μη φανταστείτε ότι θα είναι κάτι το οποίο ε, θα είναι δίκαιο, να είναι balance ή οτιδήποτε από αυτά, μπορείτε να φανταστείτε ότι υπάρχει ένα group με τέσσερα άτομα και εσεί πάτε μόνο σα εκεί πέρα να πάτε να δείτε τι ακριβώ γίνεται και μπορεί να σα κάνουν και τόπι στο ξύλο. Ε, εντάξει, μπορείτε, έχετε την επιλογή να πάτε στο PvP να κάνετε αποκλειστικά PvA quests ή για κάποιο άλλο λόγο. Ε, οπότε φανταστείτε έναν χαμό απλά στο PvP και οι φαν του είδους νομίζω ότι θα το χαρούν. Αυτό βέβαια θα φανεί στην πράξη. Λοιπόν, στο Open World επάνω υπάρχουν ε, η επόμενη κατηγορία, η οποία είναι τα World Bosses. Τα World Bosses, ε, ένα, ένα από τα World Bosses γνωρίσαμε στο Τιμπέτα. Λοιπόν, ε, τον Asava, η, το Νασάβα, τα οποία World Bosses έχουν ε, τους δικούς τους μηχανισμούς. Ε, δηλαδή τι πράγματα να αποφύγει, τι να προσέχεις. και έχουν και πολύ special drops και από υλικά για να κραφτάρουμε πραγματάκια τα οποία χρειάζεται, καλό είναι δηλαδή άμα δεις κάποιο world boss πάνε κάτω αν έχει την ευχαίρεια ε, και παίζει μεγάλο ρόλο γιατί αναλόγως είναι μέχρι 12 άτομα αν δεν κάνουν λάθος το, το, κάθε world boss ε, το πόσο σε τι άτομα θα πέσει να το πω απλά έτσι θα το πω απλά Οπότε τα World Bosses, τα οποία ε, οι πρώτε πληροφορίε επίση λένε ότι είναι τρία σύνολο σε όλο τον game. Εξή. Και, και προχωράμε. Λοιπόν, υπάρχουν επίση τα events σε όλο τον έξω, κόσμο στο open world η βεντάκια τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα σε συγκεκριμένες περιοχές έχουν πάρα πολλέ κατηγορίε. Ε, Όπω προστάτεψε κάποιο NPC, κάνε αυτό, κάνει εκείνο. Λοιπόν, ε, σκότωσε συγκεκριμένα τερατά και, και, πάντα υπάρχει ένα κυβότιο στο τέλο. Ε, έχουν το, το καλό ότι αξίζει να τα φαρμάρει μέχρι ένα σημείο γιατί πετάνε ένα πολύ special υλικό το οποίο το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε gamble μέσα στις μεγάλες πόλεις ένα γκάμπλ ένα το οποίο θα το, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Φυσικά μας δίνουν XP, πετάνε και τα δικά του item και ούτω καθεξή. Λοιπόν. Ε... Υπάρχει το Tree of Whispers, το οποίο θα το συναντήσουμε αρ... πολύ αργότερα στο game. Είναι το πρώτο mechanic ε... του endgame, μπορεί να πει κάποιο. Όταν δηλαδή φτάσουμε στο level 50, μπορείτε να πείτε ότι θα βρούμε το Trio of wisters, το οποίο φανταστείτε το ότι είναι κάτι σαν Bounty, φανταστείτε το σαν Dailys, φανταστείτε το... Ε, τι να σας πω... Ε, είναι ακριβώς κουεστάκια τα οποία εάν πάρουμε, κάνουμε κάποια στον αριθμό, πάμε εκεί πέρα και παίρνουμε συγκεκριμένε συγκεκριμένες αμοιβέ. Ε, που λογικά που λογικά, ακούγεται αξίζει να το φαρμάρει κάποιος ε, και για XP και για να μπορέσει να αντιθεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Στο open world πάνω στην, στο μεγάλο μας αυτό map θα υπάρχουν και τα Altars of Lilith. Τα Altars of Lilith την πρώτη φορά που τα βρίσκουμε στον πρώτο χαρακτήρα μας δίνουν ένα βασικό στατιστικό στο account μας σε όλο το account μας λοιπόν είτε αυτό λέγεται strength είτε λέγεται dexterity είτε λέγεται skill point είτε λέγεται paragon point που υπάρχουν ε, οπότε, οπότε ε, είναι καλό με τον α ή β τρόπο και κάποια στιγμή να τα μαζέψουμε όλα τα άλλα σου φλίλιθ, έτσι ώστε ο επόμενος χαρακτήρας που θα ξεκινήσει ξεκινάει με ένα πραγματικά πολύ μεγάλο αβαντάζ, έχοντας πολλά skill point ξεκλειδωμένα και, θα, και, με, να, και τη ζωή του πραγματικά στο leveling να είναι πολύ 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 πιο εύκολη. Λοιπόν, εκτός βέβαια από τα αυτά τα σταθερά που πηγαίνουν με σε όλο τον χαρακτήρα υπάρχουν και τα μπόνους τα οποία παίρνει ο κάθε χαρακτήρας ξεχωριστά που μπορεί να είναι gold, xp ή οτιδήποτε άλλο. Ε, υπάρχουν πάνω στο open world, στο μεγάλο μας αυτό χάρτη τα sellers είναι περιοχές ε, κελάρια δηλαδή, πολύ, πολύ μικρές Μπορείτε να τα φανταστείτε σαν mini dungeons τα οποία η διάρκεια τους μπορεί να είναι από 15 έως 1 λεπτό στο να τα καθαρίσει κάποιο. Ε, είναι πάρα πολύ συμπαθητικά. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά τα συμπάθησα αρκετά. Για το λόγο ότι είναι και πάρα πολύ γρήγορα και υπάρχει πάντα και ένα κυβωτιάκι εκεί μέσα για να, ε, για να πάρεις. Υπάρχουν φυσικά και τα side quest που αναφέραμε και λίγο πιο μπροστά. Side quest τα οποία είναι γεμάτα ανά τον κόσμο θα, μας βοηθά, θα μας βοηθήσουν και στην φήμη μας την οποία θα δούμε τι είναι ακριβώς η φήμη που χρειαζόμαστε να μαζέψουμε σε κάθε μεγάλη περιοχή και φυσικά μας δίνουν και την δυνατότητα να, να παίρνουμε extra XP και να ξέρετε ότι τα site quest δίνουν πολλά υλικά για crafting. Είναι καλό να τα συνδυάζουμε πηγαίνοντας μαζί με το, με το campaign. Λοιπόν, γιατί πολλά είναι και μαζεμένα και πραγματικά θα μας βοηθήσουν και, και στο, ε, στο να συμπληρώσουμε και την περιοχή όσον αφορά το Renown System, το οποίο θα δούμε αμέσως σε λίγο. Στον ε, απέραντο αυτό κόσμο λοιπόν στο Open World υπάρχουν φυσικά και τα, και τα υλικά τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε για το crafting, το οποίο είναι το mining και το herbalism στην περίπτωσή μας. Ε, νομίζω όλοι ξέρετε περί τίνο πρόκειται. Είναι υλικά τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε για το crafting μα. Ε, όπου τα βρίσκεται, καλό είναι να τα μαζεύετε. Δεν έχουμε να πούμε και πολλά πραγματάκια όσο αφορά αυτά. Ε, και πάμε στο Renown System. Αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα είναι ουσιαστικά ελληνική μετάφραση. Μπορείτε να το πείτε ότι είναι η φήμη μα αυτό. Λοιπόν, πόσο φημισμένοι είμαστε σε κάθε περιοχή, πόσο έχουμε βοηθήσει. Λοιπόν, το οτιδήποτε φτιάχνουμε σε κάθε από τις, ε, ε, από τις πέντε μεγάλες περιοχές, που η κάθε μεγάλη περιοχή έχει το δικό τους ε, σύστημα φήμης, ε, οτιδήποτε και να κάνουμε λοιπόν, είτε είναι side quest, είτε είναι ε, το campaign που περνάει από εκεί, είτε είναι ξεκλειδώνοντας μια περιοχή που δεν την έχουμε ανακαλύψει, είτε είναι strongholds. Ε, οτιδήποτε λοιπόν και να κάνουμε, ανεβαίνει η φήμη μας με την περιοχή όσο ξεκλειδώνουν πραγματάκια λοιπόν ε, στη φήμη παίρνουμε skill points τα οποία τα παίρνουμε τα ξεκλειδώνουμε και αυτά μία φορά οπότε μπορείτε να φανταστείτε πόσο χρήσιμο είναι και σου δίνει ένα παραπάνω λόγο να ασχοληθεί στο να ξεκλειδώσεις πράγματα ή να γενικότερα ε, και γενικότερα αυτό ακριβώς είναι το, το Renown System το οποίο έχει πολλές πολλές αμοιβέ, οι οποίες κάποιες από αυτές ξεκλειδώνουν με τα επίπεδα δυσκολίας ε, που βρισκόμαστε. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όσο αφορά πάμε λίγο στην κατηγορία του crafting, που έχουμε τον πρώτο και καλύτερο, ο οποίος είναι ο Alchemist, ο οποίος Alchemist έχει τα πόζιος ε, και τα έλξης. Τα πόζιονς καλό είναι να ξέρουμε ότι είναι ο του βασι... του βασικός τρόπος για να μπορούμε να επιζούμε. Επίσης να ξέρω ότι τα πόζιονς έχουν levels. Στο level 10 αν δεν κάνω λάθος ξεκλειδώνει η πρώτη αναβάθμιση. Αυτά τα υλικά που μαζεύουμε, λουλουδάκια, mining και τέτοια από τον δρόμο. Λοιπόν, στο level 10 θα έχουμε, θα έχουμε και τα... Ε, υπάρχουν και τα quests τα οποία είναι άσπρα, τα οποία ουσιαστικά... Μα δείχνουν τον δρόμο σε πολύ βασικά πράγματα και πάνω στο game και καλό είναι να πάτε να τα κάνετε. Λοιπόν, ένα από αυτά τα quest λοιπόν θα καταλήξουν στον Alchemist για να μα δείξει τον τρόπο που αναβαθμίζουμε τα, τα και είναι πραγματικά πάρα 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 πολύ σημαντικό. Να σταθούμε λίγο εδώ πέρα. Μία από τι αμοιβέ που είχαμε στο πρόγραμμα τη φήμη, το Renown System που έχουμε, μπορεί να σα δώσει και την επιλογή να έχετε περισσότερε χρήσει στα Potions. Γιατί αυτά τα Potions δεν έχουν 10.000 χρήσει, έχουν Τρει, τέσσερι, πέντε, αναλόγω που έχουμε εξελιχθεί και που βρισκόμαστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Λοιπόν, οπότε, αναβαθμίζουμε τα πόζια για να γίνονται πιο δυνατά και να επιζούμε κιόλα. Υπάρχουν και τα έλλειξε, τα οποία είναι επίση πάρα πολύ χρήσιμα. Όλα τα έλλειξε δίνουν έξτρα XP ε, στα master's που σκοτώνουμε. Και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα έλλειξε για λόγου. Ε, και σε καταστάσεις που θα επιλέξετε σε Ένα ζωντανό παράδειγμα είναι το World Boss, το οποίο έχουμε δει, το οποίο ξέρουμε ότι wow, ο Ασάβα κάνει ε, poison damage. Λοιπόν, αν πάρουμε λοιπόν ένα Elixir το οποίο μας βοηθάει στο poison resistance, εκεί αμέσως θα γίνει η ζωή μας πολύ πολύ πιο εύκολη και μην τα, ε, μην τα ξεχνάτε τα Elixirs για τον λόγο ότι κρατάνε και μισή ωρίτσα. Αξίζει τον κόπο δηλαδή και ιδιω και ιδίω και στο leveling κατάσταση. Τα υλικά του είναι σχετικά εύκολα, οπότε βάζουμε μία τυλία και προχωράμε. Είμαστε στο gambling που λέγαμε πριν. Ε, θυμάστε πιο μπροστά που λέγαμε για τα events που μας δίνουν ένα πολύ special υλικό το οποίο το χρησιμοποιούμε για gambling. Υπάρχει ένα NPC λοιπόν, ο οποίο έχει items που για αυτά τα items ζητάει το συγκεκριμένο υλικό το οποίο λέγεται Obol και μπορεί να μας δώσει από άσπρα items μέχρι και legendary items. Ε, είναι καλό. Είναι, κάποια, είναι κάποιες κατηγορίες οι οποίες ε, ζητάνε πολύ πιο λίγα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί. Και καλό είναι να μην τα αφήσουμε γιατί τα όμπολς ε, καπάρουν στα 500. Οπότε κάποια στιγμή μπορείτε να παίρνετε και να τα χάνετε. Και πολύ πιθανό είναι να μην το καταλάβετε κιόλας. Οπότε καλό είναι να το έχετε υπόψη σας σαν... Ε, σαν game system γενικότερα. Λοιπόν, στη συνέχεια με τους crafters έχουμε τον blacksmith γνωστός και μη εξαιρετέως ο οποίος μας βοηθάει να καταστρέφουμε items δίνοντάς μας πίσω υλικά τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουμε ε, σε άλλα crafting γενικότερα. Ο blacksmith όμως εκτός από το repair που έχει ε, μας δίνει την βασική επιλογή να αναβαθμίζουμε τα items. Όταν ένα item όταν αναβαθμίζεται, μα ανεβάζει τα stats που έχει πάνω. Μπορούμε να πιάσουμε μια χαρακτηριστικό παράδειγμα με μποτάκια, ας πούμε, τα οποία μπορεί να έχουν 10 movement speed. και αμέσω αμέσως μετά από τι αναβαθμίσει που θα του κάνουμε, να, να γίνει, α πούμε, 12 το movement speed. Η strength, η dexterity, οτιδήποτε. Ε, επειδή στην αρχή στο leveling τα items που θα βρίσκουμε θα τα αλλάζουμε πάρα πολύ συχνά, δεν ξέρω κατά πόσο έχει. Είναι εφικτό έτσι να, και θέλετε να ασχοληθείτε, γιατί όλα αυτά κοστίζουν και gold. Ε, οπότε είναι στην δική σας προτεραιότητα το κατά πόσο θα ασχοληθείτε, αλλά σίγουρα θα ασχοληθείτε στο endgame όσο αφορά ε, το blacksmith. Λοιπόν, ο Καλτής τώρα, ο οποίος είναι ένας, ένας crafter ο οποίος έχει πολλές επιλογές μαζί του. Λοιπόν, η μία επιλογή είναι σε ένα item που έχουμε, μας αφήνει να ρολάρουμε κάποιο, να αλλάξουμε ε, συγκεκριμένα κάποιο συγκεκριμένο stat, το οποίο για μας δεν, έχει καμία, δεν, είναι, δεν, είναι, καθόλου χρήσιμο, να βρούμε κάτι, πραγματικά κάτι άλλο που θέλουμε. Και κυρίως έχει τα, τη δυνατότητα να μπορέσουμε να, να πάρουμε κάποιο aspect λοιπόν, από, τα, από τα legendary τα items. Έχουμε λοιπόν την κατηγορία με τα legendary items, τα οποία ξεχωρίζουν γιατί έχουν αυτά τα legendary aspects από κάτω. Ε, είναι, γενικότερα, είναι γενικότερα στατιστικά τα οποία μας βοηθάνε πραγματικά πάρα πάρα πολύ και κάνουν τα, τα συγκεκριμένα items να ξεχωρίζουν. Ο της, λοιπόν έχει τη δυνατότητα για να πάρει κάποιο legendary items καταστρέφοντας το, το ίδιο το item οπότε μπορούμε αυτό το συγκεκριμένο το aspect να το πάρουμε και να το βάλουμε σε ένα κίτρινο δικό μας της επιλογής μας λοιπόν και θα δούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον occultist παίρνοντας και aspects από το Codex of power που θα δούμε λίγο πιο κάτω τι ακριβώς είναι λοιπόν ο jeweler από την άλλη πλευρά, ο άλλος ο crafter μας και ο τελευταίος ε... Το λέει και το όνομά του, έχει ασχολείται με τα Jewels. Είναι ακριβώ αυτά όλα τα διαμαντάκια που βάζουμε πάνω στα items που έχουν τη δυνατότητα τα sockets και τις τρούπες κοινώς να, το, να συμβεί όλο αυτό. Και όταν ένα item δεν έχει ας πούμε τον, τον χώρο να βάλει κάποιο Jewel πάνω, ο Jeweler ο έχει τη δυνατότητα να μας προσθέσει ένα socket είναι μία από τις δυνατότητές του. Μια άλλη δυνατότητά του είναι να μας αναβαθμίζει τα, τα jewels τα οποία είναι μικρά, να τα κάνουμε όσο πιο μεγάλα θέλουμε εμείς. Και νομίζω είναι παρά ένας πάρα πολύ χρήσιμο crafter, επιλέγοντας τα jewels που θέλουμε εμείς, ανάλογα με τον build που φτιάχνουμε σε κάθε item ξεχωριστά. Λοιπόν, τα legendary aspects, λοιπόν, αυτά που λέγαμε και προηγουμένως, ε, είναι πραγματικά ένα, ένα must στο game. Ε, το κάθε legendary που πέφτουμε να ξέρετε έχει πολλές διαβαθμίσεις το κάθε item, σύμφωνα με τις δυσκολίες. Θα, τις δούμε, θα, θα, δούμε, θα, 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 θα τα πούμε λίγο όλα αυτά στις δυσκολίες που υπάρχουν στα World DS. ε, Απλά να ξέρετε για τα legendary aspects τα οποία τα παίρνουμε ουσιαστικά και τα χρησιμοποιούμε για το crafting μας, κάνοντας ένα, κίτρινο item, το κάνουμε, το κάνουμε legendary. Έχουν και αυτά διαβαθμίσεις. Δηλαδή υπάρχει η απλή η διαβαθμίση, η μεσαία, η μεγάλη και η πιο μεγάλη. Αυτό εξαρτάται σε ποιο level φαρμάρουμε, σε ποια βαθμίδα δυσκολία είμαστε, σε ποιο work Ε, Δηλαδή φανταστείτε ότι ένα απλό aspect, το οποίο λέγεται Γιώργος, για το παράδειγμα μας εδώ πέρα, μας δίνει παράδειγμα 5 strength, η αναβαθμίσή του θα μας δίνει 8 strength και στην τελική του έκδοση μπορεί να μας δίνει και 20. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε λίγο το τελικό μας το build σε τι ακριβώς φάσεις θα βρίσκεται. Οπότε ε, τα legendary aspects θα πάμε λίγο ακριβώς στην επόμενη κατηγορία στο βιβλίο το μεγάλο που λέγεται Codex of Power. Το Codex of Power είναι ένα μεγάλο βιβλίο το οποίο μας, μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε αυτά τα legendary aspects όχι όλα όμως, κάποια πολύ συγκεκριμένα που βρίσκονται σε σε κάθε dungeon ξεχωριστά. Το κάθε dungeon, όπως είπαμε και πιο, πράγμα, και πιο πάνω, έχει το δικό του legendary aspect. Την πρώτη φορά που το κάνουμε λοιπόν, το ξεκλειδώνουμε και έρχεται και αποθηκεύεται σε αυτό το βιβλίο. Και λέει κιόλας και για ποιο κλάσμα. είναι. Λοιπόν, το Codex of Power όσο επιτουπλίστον είναι περισσότερο για το leveling. Είναι στο μικρότερο νούμερο έχει το μικρότερο νούμερο, τα νομεράκια που είπαμε και τις βαθμίδες με τα legendary aspects πιο πάνω, έχει το μικρότερο νούμερο, οπότε είναι καλό για το leveling και είναι ακριβώς εκεί που το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή έχουμε ένα κίτρινο και βρίσκουμε ένα legendary, ένα codex of power, στο of power ένα legendary aspect, το οποίο μας λέει ότι κοίταξε να δεις, οι θα έχουν διπλάσιο damage. Μου παλέσει εγώ minion, καλό είναι αυτό το θέλω. Οπότε το παίρνουμε αυτό και το βάζουμε εκεί. Οπότε μα βοηθάει λίγο στο level. Λοιπόν, το Codex of Power, λοιπόν, το οποίο θα, θα το γεμίσουμε κάποια στιγμή και ίσως και ξεκλειδώνουμε και, και πραγματάκια και για, και για τα υπόλοιπα classes που θα φτιάξουμε αργότερα λογικά. Και πάμε σε μια άλλη κατηγορία, οι items τα οποία λέγονται Unix. Τα Unix, το λέει και το όνομά του, είναι μοναδικά. Δεν, αλλαγές, δεν επιδέχονται αλλαγές, ε, και είναι γενικότερα από τα πιο δυνατά items στο game. Ε, ε, τα Unix να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να τα βρίσκετε στην αρχή. Τα Unix πέφτουν από, την, από το επίπεδο δυσκολίας 3 και πάνω. Από Tier 3 και πάνω. Ε, δεν ξέρω. Και φυσικά υπάρχουν και τα mounts στο game. Τα μάτια τα οποία τα ξεκλειδώνουμε κάποια στιγμή περίπου γύρω στο level 35 πάνω στο main quest τα οποία μας κάνουν τη ζωή μας πάρα πολύ εύκολη για, από την άποψη ότι αυτός ο κόσμος που κυκλοφορούμε είναι τεράστιος και θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στο να γλιτώσουμε, να γλιτώσουμε χρόνο γενικότερα και τα μάτους να ξέρετε ότι επιδέχονται διάφορες αλλαγέ. όσο αφορά την ομορφιά τους σελες, διακοσμητικά, γνωστά E, mounts θα μπορείτε να παίρνετε θα σας δώσει και το game θα υπάρχουν και σαν, και σαν drops θα υπάρχουν και σαν αμοιβέ, αργότερα στα seasons, οπότε κάποια στιγμή θα φτάσουμε να έχουμε mounts e, e, να αλλάζουμε για να μην, να μην κουράζετε τον το μας λοιπόν όσο αφορά το trading έχει γίνει αρκετός λόγος πάνω σε αυτό να ξέρετε ότι υπάρχει trading στο παιχνίδι δηλαδή να δώσει σε κάποιον άλλον παίκτη κάτι αλλά αυτό το κάτι είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή μπορείτε μέχρι και κίτρινα items να μπορείτε να, να, μπορείτε να, να δώσετε σε κάποιον άλλον παίκτη και gold. Legendary οποιαδήποτε μορφή για unique δεν θα το συζητήσουμε καν, θα πρέπει να τα βρείτε μόνοι σας. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο στα επίπεδα δυσκολία, στα λεγόμενα world tiers. Ε, το παιχνίδι όταν ξεκινάμε μας δίνει την, ε, την επιλογή. Να ξεκινήσουμε ή από το πρώτο επίπεδο ή από το δεύτερο. Λοιπόν, η καλύτερη επιλογή για τον περισσότερο κόσμο είναι να ξεκινήσουμε από το πρώτο επίπεδο, όπως λέει και η λογική. Το δεύτερο επίπεδο αυτό μας προσφέρει είναι καλύτερο XP και καλύτερα Golds, αλλά δεν μας προσφέρει καλύτερα items. Οπότε οι περισσότεροι επιλέγουν την πρώτη επιλογή και για θέμα ευκολίας νομίζω είναι και λογικό. Τι γίνεται τώρα όταν τελειώσουμε το το campaign το οποίο 45 level εκεί περίπου ή 50 level ας πάρουμε 50 για το παράδειγμα της ιστορίας εδώ εκεί λοιπόν θα έχουμε την επιλογή να ξεκλειδώσουμε το τρίτο επίπεδο δυσκολία. το tier 3 για να ξεκλειδώσει το τρίτο επίπεδο δυσκολία, θα πρέπει να κάνουμε ένα πολύ συγκεκριμένο dungeon, το οποίο λέγεται Capstone Dungeon. Εάν το καταφέρουμε και το τελειώσουμε αυτό το dungeon, τότε θα έχουμε την επιλογή να ξεκλειδώσουμε το tier 3. Tier 3 το οποίο θα μας δώσει τα εξή όμορφα πράγματα, εκτός από δυσκολία που θα, θα ανακαλύψουμε ότι εκεί γίνανε γίναν φυσικά πιο δύσκολα τα πράγματα όσο αφορά το ξύλο που τρώμε, Λοιπόν, αλλά ταυτόχρονα ξεκλειδώνει και μια άλλη κατηγορία items η οποία λέγεται Sacred Items. Λοιπόν, που θα, εκεί θα βλέπουμε άλλα νουμεράκια γενικότερα και στα Legendary και παντού. Ε, επίσης, στο Renown σύστημα, στο σύστημα φήμης που λέγαμε πιο μπροστά, εκεί πέρα θα ξεκλειδώσουν και άλλες βαθμίδες που θα μας δίνουν αμοιβούλε όταν φτάσουμε στο, στο Tier 3. Ε, και δεν τελειώσαμε εδώ, υπάρχει ακόμα ένα επίπεδο δυσκολία, το οποίο, από ό,τι λέγεται τουλάχιστον, ξεκλειδώνει γύρω στο 70 level ε, που εκεί πέρα θα πρέπει να κάνουμε ένα άλλο Capstone Dungeon για να μπορέσουμε να ξεκλειδώσουμε το τελευταίο επίπεδο δυσκολία, το οποίο είναι το Torment. Ε, το Torment item, item λέω, idea, το torment, η Torment δυσκολία μας ξεκλειδώνει την τελευταία βαθμίδα των items τα οποία λέγονται ancestral items, που είναι τα τελευταία τελευταία items που μπορεί κάποιος να βρει του Diablo. Οπότε, έχουμε τα αρχικά τα items, από το τα τρία πάμε στα sacred items, υπάρχει σε κάθε βαθμίδα που ανεβάζουμε, παίρνουμε περισσότερο XP, παίρνουμε περισσότερα gold, παίρνουμε διαφορετικά items. Να μην ξεχάσω να τονίσω ότι τα Unix ξεκινάνε και πέφτουν όταν Είμαστε επίπεδο δυσκολία 3 και πάνω, όχι πιο μπροστά, και νομίζω μπορούμε να κλείσουμε αυτή, αυτόν τον τομέα εδώ. Λοιπόν, τώρα, εδώ θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο την, την εικόνα μας, αυτά εδώ που κοιτάμε, και να ξαναγυρίσουμε εδώ που ήμασταν πριν. Γιατί? Γιατί έχουμε να μιλήσουμε για το Paragon με, με, με έναν τρόπο περιγραφή του τι ακριβώ είναι το Paragon. Λοιπόν, ενώ έχουμε τα skill points που είχαμε πριν εδώ πέρα, τα οποία βλέπουμε ότι είναι 50 στον αριθμό οπότε μέχρι και το level 50 λοιπόν, θα παίρνουμε ένα skill point σε κάθε level και υπάρχουν και έξτρα ποντάκια τα οποία είναι με το σύστημα φήμη που λέγαμε πριν λοιπόν, αλλά και με τα Alter of Lilith από το level 50 και μετά Τελειώνει το παιχνίδι να μας δίνει τέτοια ποντάκια και θα ξεκινήσει να μας δίνει ποντάκια για το λεγόμενο Paragon που ξεκλειδώνει στο level 50. Το Paragon έχει μία αρχή φανταστείτε το κουτάκια 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 που στο πρώτο κουτάκι που ξεκινάτε επιλέγετε να καλύψετε ένα δρομολόγιο μέχρι να φτάσετε στην πύλη που υπάρχει εδώ που όταν την πατήσετε και φτάσετε εδώ πέρα θα σας βάλει να επιλέξετε Ποιο θα είναι το επόμενο σα κουτάκι. Τα οποία όλα αυτά έχουν ονόματα βάσει του legendary που έχουν πάνω. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν τα κίτρινα, τα notes. Υπάρχουν τα μπλε, τα οποία είναι ε, τα πολύ πολύ βασικά. Αλλά και ακόμα πιο βασικά είναι και η διαδρομή που θα ακολουθήσουμε γιατί έχει βασικά στατιστικά που πιστέψτε με είναι πολύ σημαντικά στον διάβλο, το 4. Εντάξει, από εκεί και πέρα θα πάμε λίγο πιο πάνω για να καταλάβετε λίγο τι γίνεται. Εδώ είναι το πρώτο board. Το κάθε board και την ονομασία του την παίρνει από εκεί, έχει ένα legendary note. Το οποίο μπορεί να φανταστείτε ότι φοράτε ένα legendary item ακόμα με ένα aspect πάνω. Εντάξει. Οπότε, ακολουθούμε αυτή τη διαδρομή εδώ παίρνοντα το κίτρινο στον δρόμο και παίρνουμε και το legendary node, αν είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Η αυτό που λέει το build μα. Λοιπόν, και πάμε, και πάμε λίγο στην, στην επόμενη κατηγορία. Το paracord board. Η λογική του, όπως είπαμε, είναι αυτή εδώ. Συνεχίζουμε, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Έχουμε σύνολο εδώ. Μπορείτε να δείτε 220 πόντου συνολικά με όλου αυτού που παίρνουμε από τα μπόνου που είπαμε λίγο πιο πριν. Είναι ουσιαστικά κουτάκια-κουτάκια που με τον τρόπο που είπαμε ενώνονται μεταξύ του και έχουμε και τη δυνατότητα να τα περιστρέψουμε. Ε, για να ακολουθήσουμε μια τελείω διαφορετική διαδρομή. Πιο σύντομη, σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Ε, και κάποια στιγμή φτάνουμε φυσικά στο τέλο. Τι γίνεται τώρα. Εδώ λοιπόν, σαν πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, θα δούμε ότι το κάθε κουτάκι έχει, ένα... έχει μια τρούπα επάνω, που μπαίνουν εκεί τα κλίφς. Κλίφς υπάρχουν από πράσινα, τα οποία τα παίρνουμε και τα αναβαθμίζουμε. Τα κλίφς αρχίζουν και πέφτουν με το που ξεκινήσουμε στο επίπεδο δυσκολίας 3. Λοιπόν, σε τα πρώτα Nightmare Dungeons που θα μπούμε. Αυτά εδώ τα κλείς, τα Nightmare Dungeons, θα δίνουμε συνέχεια XP μέχρι που φτάνουν στο τελευταίο τους level. Που είναι αυτό ακριβώς που κοιτάμε. Έχουν κάποιο δωράκι από πάνω και κάποιο έξτρα δωράκι από κάτω. Πραγματάκια δηλαδή που μας δίνει για να μας βοηθήσουν να γίνουμε πιο δυνατοί. Από κάτω όμω το δωράκι λοιπόν, έχει κάποιε <χει> απαιτήσει. Λέω ότι κοίταξε να δει, εδώ υπάρχει ένα κύκλο. Αυτό ο κύκλο, θα ξέρετε, δεν θα είναι τόσο μεγάλο όσο βλέπουμε τώρα εδώ στο κίτρινο. Στο πράσινο θα είναι πολύ πιο μικρό. Λοιπόν, οπότε σου λέει, μέσα στον κύκλο θέλω να έχει 25 willpower. Οπότε, αν δεν ακολουθούμε κάποιο build και προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι μόνοι μα, λοιπόν, θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μα αυτό, να αρχίσουμε να μετράμε τα willpower τα οποία έχουμε μαζέψει από εδώ. Εντάξει. Οπότε αυτή είναι η λογική με τα glyphs. Ε, όταν βρίσκουμε κάποιο glyph το οποίο μα κάνει για το build μα, το, το, επιλέγουμε. Ε, είτε κάποιο build ακολουθείτε οτιδήποτε και να κάνετε, μπορεί να λέει κάποιο glyph, αλλά μέχρι να βρείτε αυτό που θέλει το build σα, μπορείτε φυσικά να, να βάλετε κάποιο άλλο που επίση θα σα βολεύει ε, στην πορεία. <laughs> Λοιπόν, οπότε α, αυτό ήταν και το Paragon μαζί με τα gloves. και ερχόμαστε στην τελευταία κατηγορία που λέγεται Gold, κοινό παράδες. Τα λεφτά λοιπόν που μαζεύουμε πιστέψτε με είναι πάρα πολύ χρήσιμα για τον λόγο ότι οτιδήποτε και να κάνουμε είτε λέγεται Repair να φτιάξουμε τα items τα οποία σπάσανε επειδή Είτε λέγεται crafting, το οτιδήποτε είδου crafting. Λοιπόν, είτε είναι αναβάθμιση κάποιου item που φοράμε, είτε είναι να θέλουμε να φτιάξουμε ένα κίτρινο item, να του βάλουμε κάποιο legendary power πάνω. Αυτά λοιπόν όλα κοστίζουν. Ε, συμβουλή δικιά μου είναι να, να ξοδεύετε όσο το δυνατόν λιγότερα gold όσο κάνετε leveling, για τον απλό λόγο ότι αλλάζετε item συνέχεια. Ε, οπότε ο, γιατί όλα αυτά τα gold στο end game θα, χρ, θα τα χρειαστείτε πραγματικά πάρα πάρα πολύ για τον λόγο ότι εκεί πέρα θα παίζουμε και με, με, και με το κάθε stat ξεχωριστά, μπορεί να χρειαστείτε να κάνετε ρόλο ένα, ένα συγκεκριμένο stat πάρα πάρα πολλές φορές αλλά αν δείτε κάτι το οποίο σας χρησιμεύει στο leveling πάρα πολύ όπως είναι ένα legendary power που θα θέλετε να βάλετε, εννοείται ότι είναι στην, στην κρίση σας αυτό, αυτό, αυτό όσο αφορά ε, τα gold λοιπόν νομίζω ότι κλείσαμε τα περισσότερα όσο αφορά αυτό εδώ το, το βίντεο σε ένα βίντεο σε μια προσπάθεια να τα έχουμε όλα κάπου μαζεμένα να ξέρετε λίγο περί τίμιος πρόκειται ε, θα χαρώ να δω σχόλια δικά σας κάτω από το βίντεο πως σας φάνηκε όλα αυτά τα προσπάθεια ε, επίσης ένα sub στο youtube πραγματικά βοηθάει στο να συνεχίζετε αυτή η προσπάθεια ε, θα χαρώ να σας δω στο Discord μας που όλα αυτά τα links υπάρχουν κάτω από το βίντεο ή σε ένα live στο, στο Twitch. Εκεί πέρα, εκεί πέρα μαζί θα δούμε φυσικά την, από την πρώτη μέρα το Early Access του Diablo που πραγματικά ανυπομονώ να δω λίγο το game και να παίξουμε όλοι μαζί. Να είστε πραγματικά καλά, υγεία πάνω απ' όλα, αγάπη μόνο. Και θα τα πούμε σε κάποιο live μας, στο Discord μας. Να είστε πραγματικά καλά.